Παιδιά, καλησπέρα. Πολλοί με ρωτάτε κάτω από τα βιντεάκια μου, στα σχόλια και στο YouTube και στο TikTok για τις εμφανίσεις μου, όπως αυτή εδώ πέρα, από πού τις έχω πάρει, πόσο τις έχω πάρει. Γενικά είναι ένα χόμπι, ας πούμε, που έχω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μαζεύω εμφανίσεις και όταν ταξιδεύω σε κάποια χώρα, σε κάποια πόλη, όταν ψέπω μια ομάδα, προσπαθώ να αγοράζω και μια εμφάνιση από εκεί πέρα. Και γενικά μου αρέσει να αγοράζω και από το ίντερνετ. Σήμερα εδώ πέρα μπροστά μου έχω δύο δέματα, έχω αυτά τα δύο. Έχω τέσσερις εμφανίσεις, είναι τρεις εδώ πέρα και μια εδώ πέρα. Αυτή εδώ πέρα που είναι μία, ξέρω τι έχει μέσα, θα το δούμε τώρα σε λίγο. Αυτό εδώ πέρα δεν γνωρίζω τι έχει μέσα, έχει τρεις εμφανίσεις, είναι ουσιαστικά ένα mystery box για εμφανίσεις. Μου έχουν στείλει τρεις εμφανίσεις από μπορώ να οποιαδήποτε χώρα, οποιαδήποτε κατηγορία, εντός, εκτός έδρας, τρίτη εμφάνιση, μπορεί να είναι κάποιες εθνικής. Και μου αρέσει πάρα πολύ γενικά αυτό το concept, οπότε θα τα ανοίξουμε μαζί. Πάμε πρώτα να ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα, την οποία εμφάνιση την παράγγειλα από την Nike. Είναι, θα δείτε ποια εμφάνιση είναι. Την βρήκα σε καλή τιμή και είπα να την πάρω. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε ποια είναι. Ό,τι βλέπετε είναι η τρίτη εμφάνιση της Ατλέτικο, της Ατλέτικο Μαδρίτης. Τη βρήκα σε καλή τιμή σχετικά και μου άρεσε και την πήρα. Είναι η τρίτη εμφάνιση περσινή, όχι φετινή. Μ' άρεσε αρκετά, τη βρήκα σε αρκετά καλή τιμή και είπα να την πάρω. Είναι αυτή εδώ πέρα και φαίνεται και πάρα πολύ καλή ποιότητα. Αυτή είναι η μία. Και πάμε στο πιο exciting μέρος αυτού του opening. Και εδώ μου έχουν δώρο και ένα κασκόλ. Αυτό δεν το έχω παραγγείλει. Το μάλλον μου το έστειλαν σαν δώρο, δεν έχω πάρει κάποιες φορές. Είναι της Δανίας. Είναι από το Euro του 20. Βλέπω εδώ πέρα λέει Den. Φαντάζομαι θα είναι από το Denmark. Okay, δεν έχω πάρει ποτέ κασκόλ. Δεν είναι κάτι που με ενθουσίαζε ποτέ. Αλλά είναι μια πολύ ωραία κίνηση αυτό το κασκόλ. Και πάμε τώρα στις εμφανίσεις. Εδώ πέρα γράφει any team, any league, any era, οποιαδήποτε ομάδα, οποιοδήποτε πρωτάθλημα, οποιαδήποτε era. Δεν ξέρω πώς το πω αυτό στα ελληνικά. Πάμε να δούμε τι θα έχει μέσα. Λοιπόν, κατάφερα να το ανοίξω επιτέλους και πάμε να δούμε τις εμφανίσεις. Η πρώτη που την είδα εγώ λίγο, δεν ξέρω αν μπορείτε να μαντέψετε ποια νήση είναι, τα οποία φαίνεται πάρα πολύ ωραία, είναι της Ρώμα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Έχει εδώ τα καρτελάκια κανονικά. Παιδιά, εμφανίσεις από το πράγμα τους παίρνουν αυθεντικές. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Είναι πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει εδώ και τα καρτελάκια από την boutique της Ρώμα και από εδώ πέρα το καρτελάκι της Nike. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Είναι μια τρίτη εμφάνιση της Ρώμα, φετινή νομίζω. Είναι πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη βρεις. Αλλά και αυτή εδώ είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε να δούμε την επόμενη. Αυτή δεν την έχω δει ποια είναι. Παιδιά, για αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που με ενθουσιάζει τόσο πολύ. Βλέπετε, είναι εμφάνιση της Μπεσίκτας. Αυτή είναι δεύτερη ή τρίτη εμφάνιση. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω άμα λέει. Παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφη εμφάνιση. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και το χρώμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και σαν design είναι πάρα πολύ ωραία. Και σαν αίσθηση τη νιώθω είναι πάρα πολύ καλή. Αν μπορείτε να τη δείτε κι εσείς. Έχει και λεπτομέρεια εδώ πέρα. Ένα
Κάτι, δεν ξέρω, κάτι τουρκικό είναι, δεν καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ όμορφη εμφάνιση. Και πάμε... και πάμε να δούμε και την τρίτη, η οποία, μάλλον το είδατε, μάλλον σταθήκαμε λίγο άτυχοι εδώ πέρα. Αλλά είναι ξανά εμφάνιση της Μπεσίκτας. Δεν ξέρω άμα έτυχε. Είναι αυτή που είναι πιο παλιά εμφάνιση, έχει χορηγό τη Vodafone. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια. Είναι και αυτή αρκετά ωραία εμφάνιση. Δεν σταθήκαμε λίγο άτυχοι επειδή έχουμε δύο εμφανίσεις της Μπεσίκτας. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ωραία εμφάνιση. Έχει εδώ πέρα και τα badges. Εδώ αν δείτε και το badge το official. Είναι και αυτή γενικά πολύ καλή. Δεν έχει πολλές λεπτομέρειες όπως έχει άλλη, το γκρι στη μέση, το badge. Οπότε παιδιά, να συνοψίσουμε, αυτές είναι οι εμφανίσεις που ήρθαν. Είναι αυτή εδώ πέρα της Atletico. Μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση που πήρα από την Nike. Έχουμε τις δύο της Besiktas, που είναι και δύο πολύ ωραίες εμφανίσεις. Η γκρι μου αρέσει πάρα πολύ περισσότερο. Και έχουμε και την εμφάνιση της Roma, που είναι και αυτή πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, μαζί με το κασκολάκι που μας έκανε δώρο το site από το οποίο το παράγγειλα. Δεν ξαναδείχνω εδώ πέρα της Atletico, μια πήρα από την Nike, πολύ ωραία εμφάνιση, πάρα πολύ ωραία. Είναι εδώ πέρα η εμφάνιση της Roma, η οποία είναι αρκετά πρόσφατη, πρέπει να είναι περσινή, δεν είμαι σίγουρος, θα το κοιτάξω. Και μετά εδώ έχουμε τις Besiktas, αυτή την γκρι που μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά αυτή εδώ η λεπτομέρεια στη μέση, είναι πάρα πολύ ωραία. Και η άλλη εμφάνιση της Besiktas, το οποίο δεν το περίμενα να μου στείλουν δύο από την ίδια ομάδα. Ξανά δεν ξέρω άμα έτυχε, άμα το συνειδητοποίησαν ή όχι. Αλλά είναι και αυτή μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Πρέπει να είναι πιο παλιά της Besiktas. Οπότε παιδιά, αυτές ήταν οι εμφανίσεις, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Να παραγγέλνω έτσι mystery boxes, να μην ξέρω τι έχει μέσα, τι εμφανίσεις έχει μέσα. Να τις ανοίγω, να βλέπω αν μου αρέσουν, είναι κάτι που θα φόραγα ποτέ έξω σε κάποιο 5x5. Θες έτσι να έχω εμφανίσεις, να τις φοράω στα βιντεάκια. Και είναι και αυτό το στοιχείο της έκπληξης που σου δίνει το mystery box, που δεν ξέρεις τι θα ανοίξεις. Και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα σας άρεσε το βίντεο, άμα θέλετε να ξαναδείτε κάτι παρόμοιο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ξανακάνω κάτι σαν και αυτό. Αφήστε ένα like στο βίντεο άμα σας άρεσε, να subscribe στο κανάλι που βοηθήσει πάρα πολύ. Και τα λέμε στο επόμενο.